Και εδώ βρισκόμαστε γιατί. Γιατί η εκτίμηση της πανελλαδικής συνάντησης των συναδέλφων μας και μαζί με εμάς διαπιστώνουμε ότι το χαμένο μας εισόδημα πρέπει να καλυφθεί. Οι συνθήκες είναι άθλιες, η παραγωγή μας είναι καταστραμμένη στο 95%, εκτιμούμε ότι το επόμενο διάστημα τα δέντρα δεν θα επανέλθουν. Οι συνθήκες της ανοβρίας, της ξηρασίας, το κόστος παραγωγής, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, οι τιμές οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται στη λογική, ξέρω εγώ, της εικονικής πραγματικότητας, γιατί δηλαδή δεν έχει. Έτσι, με βάση αυτή τη λογική, λοιπόν, απαιτούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο μια ενίσχυση του εισοδήματός μας με 200 ευρώ το στρέμμα, ένα αίτημα που πατάει στην πραγματικότητα. Έρχεται 10 ευρώ. Το στρέμμα, η ελιά περίπου, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας το επόμενο διάστημα. Και με βάση τις εξελίξεις, εμείς θα κλιμακώσουμε την πάλη μας για να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα πανελλαδικής δράσης. Σε όλες τις περιφέρειες τις ελαιοπαραγωγικές της χώρας γίνονται αντίστοιχες διαμαρτυρίες. Η χρονιά με το λάδι φέτος είναι πραγματικά τραγική. Δεν έχουμε λάδι ούτε για να πάρουμε για το σπίτι μας. Ζητάμε άμεση ενίσχυση 200 ευρώ ένα στρέμμα στην ελιά. Με στόχο να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο μας εισόδημα και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε για τα ελαιόδεντρα, διότι τα πιο πολλά ελαιόδεντρα φέτος δεν έχουν καθόλου καθό και προβλέπεται για τον χρόνο το ίδιο και χειρότερα θα έλεγα. Λόγω ανομβρίας και πολλών κόστος παραγωγής αυξημένου. Λοιπόν, διεκδικούμε ό,τι μπορέσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όχι για πλούτη και για κέρδη, τέλος αυτά.